Έχουμε μαζί μας τον ακραίο της Εθνικής, τον Χαράλαμπο, τον Ανδρεόπουλο. Χαράλαμπο, η Εθνική δεν τα κατάφερε σήμερα με το Βέλγιο. Ιτήθηκε με 3-0. Θέλω να μου πεις πού θεωρείς ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι Βέλγοι ήταν ανώτεροι στο σημερινό παιχνίδι. Ειδικά στο τομέα του blog μπορούμε να πούμε ότι μας σταματήσανε αρκετές φορές. Έσπασαν πολλές μπάλες σήμερα. Έσπασαν πολλές μπάλες και μετά παίζουν και οι αντιπίσεις χρήσεις. Λέω, ναι, η υπόθεση πρόκριση για την Εθνική έχει δυσκολέψει. Θέλω έτσι να μου πεις για τα επόμενα παιχνίδια και τις βλέψεις της ομάδας του τουρνουά. Εάν θέλουμε να ανεβάσουμε την ομάδα μας επίπεδο γενικά στο ευρωπαϊκό βόλιο τα επόμενα χρόνια, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε καλά συμφανίσεις και να τα παραδείσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε να παραδείσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερα μπορούμε. Και μαθηματικά η πρόκληση δεν έχει χαθεί ακόμα, οπότε μέχρι να χαθεί θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η πρώτη σου παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Θέλω έτσι να μου πεις τις εντυπώσεις σου. Εννοείται ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες διοργανώσεις στο ευρωπαϊκό βόλιο. Παγκοσμίως οι περισσότερες δυνάμεις του βόλιο είναι ευρωπαϊκές και προσπαθούν να παίζουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Τι σημαίνει για σένα να αγωνίσεις αυτό το υψηλότατο επίπεδο, έχοντας απέναντί σου τόσο μεγάλους παίκτες? Είναι ότι θέλει κάθε λίγη να αγωνίσεις το υψηλότερο επίπεδο και μέσα από αυτό το υψηλό επίπεδο να κερδίσουμε αυτό το να προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Και για την αυριανή πρόκληση απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Πολωνία, πώς σου περιμένεις σε αυτό το παιχνίδι? Θα δούμε τι κόσμο που θα λύσουμε στο κόσμο και ίσως και θα δούμε και μια από την καλύτερη συμβάση. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και όχι το πρόσμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.